Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά και σήμερα θα πάμε για το Ουγγρικό Grand Prix Part 30. Νομίζω θα το δείτε στον τίτλο. Και βλέπουμε λίγο πώς είναι εκεί πέρα. Η Μέρκη είναι αρκετά μπροστά. Πάρα πολύ, είναι σχεδόν το διπλάσιο από εμάς νομίζω. Και δεν είμαστε και τόσο πολύ πιο καλά. Είμαστε αρκετά πιο αργοί. Αλλά από αυτό που λέει, δεν θα κάνουν. Καλά, σίγουρο είναι ότι δεν θα κάνουν το μισό χρόνο από εμά να κάνουν τον αγώνα ή και τέτοια. Αλλά θα το κάνουν λίγο πιο γρήγορα. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Και όπως βλέπετε, τώρα είμαστε midfield. Που αυτό είναι αρκετά καλό. Και έχουμε αρχίσει να έχουμε για το Spec 3 μερικά. Οπότε να βλέπουμε λίγο και αυτά. How do you want us to deal with this one? Thanks. Δεν I κρύει. know these kind Τα of λεφτά δεν decisions είναι και take κάτι time. τεράστιο. Τα But παίρνουμε για λίγο. Για αρκετό λίγο χρόνο. Αλλά να θυμόμαστε ότι έχουμε ακόμα και το ultimate μας να ξαναπάρουμε για το Dutch Grand Prix που είναι το όχι για το μεθεπόμενο νομίζω είναι το μεθεπόμενο τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι να κάνω και πάμε και δεν το πήραμε. Αυτό είναι αρκετά κακό επειδή έχουμε και χάλια durability. Αρκετά χάλια durability. Και πάμε σιγά σιγά στον αγώνα για το Ουγγαρικό Grand Prix. Νομίζω πως στην Ουγγαρία είχαμε πάρει points, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Θυμάμαι που ήμασταν πίσω από τον Όκο, νομίζω πως ήταν. Από ένα Alpine πρέπει να ήταν, του Όκο νομίζω. Για πάρα πολλές γύρες, νομίζω πως ήταν κάπου για 10. Και αν γίνει το ίδιο απλά θα είναι λίγο αστείο. Βλέπουμε ότι και ο Williams είναι πια midfield. Ας πιστέψουμε ότι οι ομάδες μπορούν να και κάτω ομάδες σαν την Williams Haas να πάνε πάνω σε leader σε leaders, ναι. Κοίτα μου λίγο τα stats μας και πάμε για το quick practice program running αυτό είναι ωραία 100% εμένα και να έκανε fail επειδή αν έκανε fail θα ήταν λίγο περίεργο έχει γίνει σε μερικούς. Program failed. Ωραία, πάμε να δούμε. Και το target στο 25% δεν το παίρνουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Μόνο αυτό δεν πήραμε. Ωραία. Και πάμε σιγά σιγά για το δεύτερο practice. Είναι σαν να έχουν κάνει αυτό το black screen για τους YouTubers να μην περιμένουν πάρα πολύ.
εδώ πέρα λίγο κόλλησα. Συνεχίζουμε για το fuel management. Είναι αρκετά εύκολο το fuel management. Έστω στο παιχνίδι της προηγούμενης χρονιάς. Ήτανε άλλα τα objectives. Αλλά πιστεύω πως και τώρα θα είναι λίγο εύκολο. Ότι θα το... Ότι θα είναι success, θα είναι εύκολο. Αλλά success σε αυτά δεν ξέρω. Αλλά το καλό είναι ότι όταν βγαίνουμε έξω, πρώτα απ' όλα μας παίρνει και πολύ λιγότερο χρόνο. Αυτά τα 10 λεπτά δεν ξέρω γιατί είναι. Απλά για να βγάζει και λογική. Αλλά πάμε για το άλλο να είμαστε σίγουροι. Καλά, μόνο αυτό μας έμενε κιόλας. Τότε είμαστε αρκετά γρήγοροι. Και πιστεύω να είναι αυτό το Grand Prix ωραίο, καλό, να μην γίνει κάτι, επειδή δεν πιστεύω να γίνει κάτι με τον κινητήρα. Αλλά θα δούμε, ελπίζουμε πως όχι, και αν γίνει σε αυτόν τον αγώνα δεν θέλω να γίνει σπα καθόλου, σπα. Μια από τις αγαπημένες μου πίστες. Και νομίζω πως όλοι μας αγαπάμε σπα. Δεν ξέρω ποιο. Δεν ξέρω κανέναν που μισεί το σπα. Αλλά ναι, σε μένα μου αρέσει αρκετά. Είναι το δεύτερο αγαπημένο μου. Η δεύτερη αγαπημένη μου πίστα. Φυσικά τρίτη. Δεύτερη η Βραζιλία στο Σάο Πάολο και πρώτο είναι το Μονακό. Πήραμε αρκετά αρνητή points, 1200, 1196 για την ακριβία. Κάτι που έχω παρατηρήσει ότι είναι σιγά σιγά παίρνουμε λιγότερο. Τώρα σε αυτό παίρνουμε μόνο 3. Και εδώ, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει patch. Εδώ παίρνουμε 12. Εδώ, 3. Και αυτό είναι αρκετά περίεργο. Μπορεί να το έχουν αλλάξει ή να είναι όσο πιο ψηλά πας, τόσο πιο πολλά πράγματα πρέπει να... Τόσο πιο πολλές φορές. Αυτό γίνεται λιγότερο και λιγότερο και πρέπει να χρησιμοποιείς περισσότερα R&D points και να φανταστούμε ακόμα δεν έχουμε φτάσει στα ultimate. Μόλις φτάσουμε στα ultimate δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αν ακούτε κάτι από έξω είναι ο παλιτζής να περνάει. Συγγνώμη γι' αυτό. Αν δεν το ακούσατε, συγγνώμη που το είπα. Αλλά θα πάμε το front wing end play. Βασικά όχι. Αυτό δεν μπορούμε. Θέλει 1400. Και θα πάρουμε τα wing end plates και πάμε σιγά σιγά για το qualifying. Ωραία, πάμε για την πρώτη μας γύρα να δούμε πόσο γρήγορα θα είμαστε, αν έχουμε DRS. Προσπαθούμε να έχουμε καλό exit. Είμαστε μόνο 21η. Αυτό είναι αρκετά κακό. Πάμε και για την δεύτερη γύρα.
Να δούμε. Και είμαστε 19η μόνο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να περάσουμε σε Q2. Θα περάσουμε αρκετά γρήγορα, αλλά είχαμε κακό exit. Έχει αρχίσει να έχουμε λίγο. Τσεκάρω λίγο το simulation setting, αν είναι από το... από το event για τα e-sports. Επειδή κάνω κάτω πάω κάπου στα 100. Επειδή και για το event στα e-sport είναι κανονικά κάπου λιγότερο για να μπορείς και να τους φτάσεις σε χρόνο. Ναι, σε χρόνο. Και προσπαθούμε να κάνουμε και μια άλλη γύρα, αλλά δεν γίνεται. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και μια άλλη γύρα να δούμε αν θα μπορούσαμε να περάσουμε. Παίρνουμε καλό exit. Αλλά... κάναμε λίγο oversteer και νομίζω πως είμαστε 17η. Ακριβώς έξω από το Q2. Να δούμε. Και... ναι, είμαστε ακριβώς απ' έξω. Ο Esteban Ocon και ο Jordan Russell περνάνε μαζί με τον Yuki Tsunoda. Αυτό είναι αρκετά καλό. Να δούμε πού θα είναι ο Esteban. Good day today. Let's have your take on it. How will not making Q3 affect your strategy tomorrow? Δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα. Επειδή αν πάμε Q3 σε μέσα σαν αυτά, πρέπει να κάνουμε 2 stop. Και αυτό είναι αρκετά κακό. Ναι. Τότε... αν είμαστε 10, μπορεί να είναι και αρκετά καλό, επειδή θα κάνουμε one stop. Αλλά... καλά, ο Λάντο Νόρις το έχει νικήσει από τώρα. Το rivalry. Tough luck there. It's not quite where we'd want to be on the grid, but chin up. It's not the end of the world. Ωραία, λέει ο Τζίφ ότι δεν είναι εκεί, ότι δεν είμαστε εκεί που χρειαζόταν, αλλά μια χαρά είμαστε. Και βλέπουμε ότι η Merck είναι το... καλά... η Merck ήταν τόσο ψηλά, αλλά τώρα... πήγε... ήρθε και η Red Bull και η McLaren. Αλλά ακόμα η Merck είναι αρκετά μπροστά. Welcome to Budapest once again for another round of the Formula One World Championship. Historically a good race for first victories with Button, Hill, Alonso and Heikki Kovalainen all reaching the top step of the podium for the first time here. We're northeast of Budapest for the race today at the 2.7 mile Hungaroring circuit. 14 corners here, 8 to the right and 6 to the left, on a track where downforce is king and passing is notoriously difficult. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. It's time to take a look at our starting grid for today's race.
Valtteri Bottas lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Perez, Lando Norris, and Leclerc, Ricciardo, Sainz, Fernando Alonso, and Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher, Stroll, Esteban Ocon, and Tsunoda, Russell, Paul, Nicholas Latifi, and Guillaume Samaya, Eilert, Giotto, Gasly, and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Ωραία, τότε ξεκινάμε από 16η. Κάποιος είχε grid penalty. Αλλά πάμε για τα 5 κόκκινα φωτάκια. Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός με το πενάλτι. Αλλά πάμε για τα 5 κόκκινα φωτάκια. Και ο αγώνας είναι έξω. Ο Ράσελ έχει αρκετά κακό start. Ο Σενέντα όμως έχει τέλειο το ίδιο και για τον... και για εμάς και για τον Όκον. Και προσπαθούμε να κάνουμε ένα μικρό dive. Βλέπουμε μια μπροστινή αεροδομή. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν το Σενέντα. Θα είναι αρκετά. Θα πέσει αρκετά. Αν είναι από αυτόν. Μόνο από αυτή τη στροφή. Και θα πρέπει να μπει μέσα στα pit με την πρώτη. Νομίζω ότι είναι αυτός, επειδή είχαν πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να είναι αυτός, αλλά τώρα ο συμμάχερ μας προσπέρασε. Να δούμε αν θα πρέπει να τον προσπεράσουμε. Για μια φάση, κάποιος είναι αρκετά αργός. Νομίζω πως αυτός είναι ο Αλόνζο. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε. Αλλά πάει και αυτός για ένα τάφι μου στον Όκον. Αυτό είναι αρκετά περίεργο. Όταν πας εσύ για ένα dive bomb και πάει και αυτός. Αλλά τώρα είναι ένα μικρό τρενάκι από τριών. Να δούμε πότε θα μπορέσουμε να προσπεράσουμε τον Schumacher. Και κάνουμε ένα λάθος και αυτό είναι αρκετά κακό. Και ο Σουμάχερ έτσι ξέφυγε λίγο. Ωραία. Συγγνώμη γι' αυτό. Ο Σουμάχερ είναι ένα δευτερόλεπτο μπροστά μας. Δεν πιστεύω να τον προσπεράσουμε σε... κάπου 8η γύρα πιστεύω. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Τώρα τη στιγμή νομίζω πως είναι Merck, Red Bull, McLaren, Ferrari, McLaren. Ήταν Alpine, Aston Martin, Focus Williams. Καλά, δεν θα το πούμε τώρα ολόκληρο, αλλά... συνεχίζουμε προς την 9η γύρα, είναι προς... προς το τέλος, πάμε τώρα για την 10η. Πολλά άτομα μέσα στα pitch είναι οι soft runners, πιστεύω. Και ο Norris είναι μπροστά με τον Ocon. Κάνουμε και εμείς ένα move στον Schumacher. Αυτό δεν θέλαμε να το κάνουμε, αλλά θα το πάρουμε. Αλλά προσπέρασε ο Norris τον Ocon. Να δούμε αν θα μπορούσαμε να προσπεράσουμε και εμείς τον Όκον. Πάμε αρκετά στα κέρδους, αλλά παρατρέχει να τρακάρουμε σε αυτόν. Παρατρέχει να τρακάρουμε και να είμαστε κάπως έξω από τον αγώνα. Αλλά ευτυχώς που δεν τρακάραμε. Και κοίτατε συμπέες, δεν ξέρω γιατί είναι. Πάμε εκεί πέρα λίγο στο ράνο, νομίζω πως είναι ένα Ferrari αυτό. Νομίζω πως είναι του Charles Leclerc. Θα δούμε τώρα κάπου, ναι είναι του Charles Leclerc. Λίγο το είπα περίεργα, αλλά θα έχουμε DRS. Ο Ocon δεν έχει τίποτα, έχει μόνο ERS, να δούμε αν θα μπορούσαμε να το προσπεράσουμε. Και τον προσπεράσαμε. Τώρα τον προσπεράσαμε.
Θα έχουμε πάλι DRS. Και θα δούμε αν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Ξεφεύγουμε σιγά σιγά. Μισό δευτερόλεπτο και γύρα νούμερο 19. Θα δούμε μέσα για το δικό μας stop. Να δούμε αν θα είναι καλό. Ωραία, μπήκαμε λίγο αργά, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα αργά παρά γρηγορότερα. Ο Όκον είναι αρκετά πίσω, δεν ξέρω αν θα μας προσπεράσει όμως. Πιστεύω πως όχι. Έχουμε πάρει αρκετό χρόνο τώρα που το βλέπω. Stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Ωραία, νομίζω πως ο Stroll ήταν... Α, όχι. Όχι, νομίζω πως ήταν. Είμαστε ακριβώς έξω από τα points. Και πάμε στην γύρα νούμερο 23. Τρεις γύρες μετά. Και νομίζω πως ακούσατε τον Jeff. Υπάρχει ένα πρόβλημα στον κινητήρα. Πιστεύω να μην είναι κάτι. Πιστεύω να μην το έχω γρουσουδέψει. Αλλά πιστεύω να τα καταφέρουμε και να φτιαχθεί από μόνο του. Κάνουμε λίγο ορίστη. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε DNA. Με ρετάρει λίγο από το session να δούμε τι θα κάνει. Και αυτό δεν το περίμενα. Και αυτό καθόλου. Ωραία. Αυτός ήταν ο αγώνας μας. Λίγο περίεργα τελείωσε. Δεν μας λέει ούτε driver of the day. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Ωραία τότε. Αυτό ήταν το Ουγγαρικό Grand Prix. Δεν τελείωσε έτσι όπως θέλαμε. Αλλά πιστεύω ο Όκον να πήρε points. Δεν πήρε. Wasn't the best weekend for our championship leader, and their advantage at the top has been reduced after an incredible day of racing. Who was your driver of the day? The Champions standings. Και ο Verstappen είναι πρώτος για ένα πόντο. He kept a cool head under pressure and made the most of some difficult circumstances. It's time to see how things are shaping up. Και τα constructors είναι κάπως τα ίδια. Η Merck προσπερνάει την Red Bull. Δεν τελειώσαμε μόνο εμείς και ο Charles Leclerc. Είναι αυτό ένα από τα αγαπημένα μου Grand Prix στο Ουγγαρικό. Κανονικά θα έκανα no comment, αλλά έχουμε και το sponsor μας. Κάναμε DNA. You got really unlucky out there today. Who's to blame for that failure?
Κανένας. Απλά δεν γίνεται. Κανένας. Αυτό είναι. Κανένας. Πιστεύω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτά, κάντε subscribe με το καμπανάκι. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο και τα λέμε μια άλλη μέρα. Γεια σας.